Γεια σας αγαπητοί φίλοι, μετά τις νέες επαφές Ελλάδος-Ινδία σε ανώτατο επίπεδο, Μητσοτάκη-Μόντι, επίσκεψη του αρχηγού ΓΕΘΑ στην Ινδία, έρχεται τώρα σοβαρότατο ράπισμα της ανερχόμενης Ινδικής υπερδύναμης στην Τουρκία που φιλοδοξεί να γίνει η πέμπτη υπερδύναμη του πλανήτη. Η σύμβαση για την αυπήγηση πολεμικών πλοίων αξίας 2,3 δις που υπεγράφει ανάμεσα στην Ινδία και την τουρκική εταιρεία ΤΑΙΣ πέρυσι, ακυρώθηκε. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, το Ινδικό Υπουργείο Άμυνας ακύρωσε τη συμφωνία με την τουρκική εταιρεία ΤΑΙΣ για 5 πλοία FSV, πλοία υποστήριξης στόλου, και αυτό φυσικά είναι μεγάλη ζημιά για την τουρκική εγχώρια αμυντική βιομηχανία και ακόμα μεγαλύτερο ράπισμα για την τουρκική νεοοθωμανική και παντουρκική πολιτική. Ο λόγος που αποφασίστηκε η Ινδία είναι πως τα τουρκικά ναυπηγεία είναι μεγάλοι προμηθευτές για το Πακιστάν. Ως γνωστόν, ο επιθετικός άξον Τουρκίας-Πακιστάν στρέφεται προς δυσμάς εναντίον του Ελληνισμού, Ελλάδος και Κύπρου, και προς Ανατολάς εναντίον του Ινδικού Κασμίρ. Ελλάδα, Κύπρος και Ινδία έχουν αρχίσει να δημιουργούν το δικό τους άξονα της ειρήνης και της σταθερότητας απέναντι στον παντουρκικό αυτό άξονα. Σε κάθε περίπτωση, η νομική υπηρεσία του Υπουργείου Άμυνας του Νέου Δελχή έχει αναφέρει ότι είναι επικίνδυνο για Τούρκους μηχανικούς και εργάτες να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες του έργου FSV, που είναι στρατηγικής σημασίας για το Ινδικό πολεμικό ναυτικό, την ώρα που η κατοχική δύναμη κατασκευάζει 4 πλοία Μίλτζεμ για το Πακιστάν και προετοιμάζεται για κοινή συμπαραγωγή πυράβλων. Παρένθεση δική μου, έτσι θα αποκτήσει η Τουρκία πυρηνικά όπλα. Με τα πυρηνικά απόβλητα του Ακούγιου, με την συνεργασία με το πυρηνικό Πακιστάν και τη βαλιστική Ουκρανία. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν είναι, τρέχουν οι εξελίξεις σε μεγάλο βαθμό. Πρόκειται για ισχυρότατο ράπισμα και θεωρώ ότι έχει πάρα πολλά να προσφέρει στον Ελληνισμό και την Ινδία η ισχυρή σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στην Αθήνα και το Νέο Δελχή. Αν σας άρεσε η εκπομπή, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι και κοινοποιήστε την παντού. Καλό βράδυ αγαπητοί φίλοι.